Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ξαδάχτυλο, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, να τον ευχαριστήσουμε. Και πρώτη φορά που βγαίνει στην εκπομπή και δεν έχει ακούσει καυγά μεγάλο. Έχει απογοητευτεί. Άκουσε όμως το θέμα της υποχρεωτικότητας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Σιαδήμα. Καλησπέρα, κύριε Σκουρή. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πάμε λίγο ανάποδα. Πρωτού πάμε στα άκρος, έτσι, επιδημιολογικά στοιχεία. Θα έρθει αυτή η υποχρεωτικότητα? Ποια είναι η άποψή σας? Το λέω αυτό γιατί 5 ιατρικοί σύλλογοι που ανήκουν σε εσάς ουσιαστικά από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη έστειλαν επιστολή στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Υγείας, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Καταρίνα Σεκλαροπούλου, σε όλους τους θεσμικούς και μη φορείς, ζητώντας ουσιαστικά να ξεκινήσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εδώ και τώρα για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς. Και όταν και επειδή είχαμε και σύνδεση με την πρόεδρο της Καβάλας, μας ξεκαθάρισε όταν λέμε υγειονομικούς, όχι μόνο νοσηλευτές, όσοι δουλεύουν μέσα προσωπικό, security, μάγειρες, άνθρωποι που καθαρίζουν, ό,τι έχει σχέση με το νοσοκομείο. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ξέρετε πώς ειδικό τους έχει ένα νοσοκομείο. Τι λέτε εσείς? Πολύ σωστά τα λένε οι συνάδελφοι. Και συμφωνούμε με αυτό το οποίο, με αυτό το οποίο λένε. Δεν υπάρχει κανένα σύλλογος που να έχει αντίθετη τοποθέτηση μέχρι στιγμής. Πάρα πολλοί σύλλογοι που δεν έχουν τοποθετηθεί βεβαίως ακόμα. Αλλά πραγματικά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι αδιανόητο να εργάζεται κανείς σε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας και να είναι ανεμβολίαστος, εκτός από τις περιπτώσεις βεβαίως που κάποιος για λόγους υγείας, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι βέβαια, δεν μπορεί να εμβολιστεί, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει τον εμβολιασμό του επειδή έχει μια τρέχουσα θεραπεία. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, λέτε, να έρθει και πιο νωρίς από το Σεπτέμβριο σε αυτή η υποχρεωτικότητα? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, επειδή είναι εμβολιασμένοι στο 90% δεν έχει πολύ νόημα. Αυτή την εικόνα έχω και εγώ από επίσημα στοιχεία, ότι ειδικά οι γιατροί στις ιδιωτικές δομές αλλά και στο δημόσιο είναι κοντά στο 92%. Παντού οι γιατροί είναι πολύ ψηλά, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, γιατί το υπόλοιπο 8% είναι άνθρωποι που, λόγω του ότι έχουν κάποιες τρέχουσες θεραπείες τις οποίες υποβάλλονται, είναι αναγκασμένοι να το αναβάλουν. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι απλώς δεν το θέλουν. Τώρα, για τους υπόλοιπους που εργάζονται στα νοσοκομεία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διαχωρίζουμε τα στοιχεία, δηλαδή να μιλάμε χωριστά για τους νοσηλευτές, χωριστά για το λοιπό βοηθητικό προσωπικό, χωριστά για το διοικητικό προσωπικό. Να μην τους βάλουμε όλους σε ένα καλάθι, αλλά όλοι να εμβολιαστούν. Όλοι να εμβολιαστούν. Αν υπάρχει υποχρεωτικότητα από τώρα, πώς θα γίνει με τα εμβόλια? Θέλω να πω, αν έχουμε υποχρεωτικότητα για τους γιατρούς, τους υγειονομικούς, νοσηλευτές και άλλους, τα γκαρσόν, τα παιδιά που δουλεύουν στα εστιατόρια, τους λιμενικούς και τα πληρώματα που κάνουν τον έλεγχο σε αυτούς που πάνε στα πλοία. Πώς θα καλυφθούν όλα αυτά? Πώς μπορεί να γίνει τώρα, εννοώ αυτό? Εννοείς ότι είναι οξύμορο? Όχι, προσπαθώ πρακτικά να δω πώς μπορεί να γίνει. Εννοείται πώς θα μπορέσουν, πώς θα προλάβουν να εμβολιαστούν? Ναι, ναι, ναι. Θα προλάβουν να εμβολιαστούν. Υπάρχει τεράστια, ειδικά για τους υγειονομικούς, ο ένας θα εμβολιάσει τον άλλον. Αυτό είναι πολύ απλό. Αυτό είναι θέμα μιας μέρας. Ειδικά για τους υγειονομικούς. Αλλά και για τους άλλους, με 100.000 εμβολιασμούς την μέρα και την επόμενη. Θα υπάρχει, να δώσω εγώ μια είδηση, όταν πάρει σάρκα και οστά τόσο σχεδιασμό, θα υπάρχει fast line, γρήγορη γραμμή. Θα πηγαίνει σε αυτές. Ναι, αποκλειστική για αυτούς που θα μπουν στις υποχρεωτικές κατηγορίες και θα είναι δηλαδή 24 ώρα σε όλη την Ελλάδα, όπως ακριβώς το περιγράφει σωστικά ο πρόεδρος. Κύριε Ξαδάχτυλε, είστε ένας άνθρωπος που από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η μάχη με την πανδημία, πάμε τώρα για 17 μήνες, τα λέτε έξω από τα δόντια, μάλιστα πολλές φορές κιόλας. Και ανυπομονώ να τελειώσει. Και ποιος δεν θέλει? Και άνθρωπος ο οποίος πρώτος κάνατε το εμβόλιο, νοσήσατε κιόλας. Άνθρωπος ο οποίος πρόσεχε και προσέχει από την πρώτη στιγμή. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Λέτε θα τις καπουλάρουμε με μετάλλαξη δέλτα, ή μες το καλοκαίρι θα έχουμε τίποτα άλλα, δηλαδή ωράρια να επιστρέψουμε σε εποχές lockdown? Κύριε Σιαδήμα, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η μετάλλαξη Δέλτα θα έρθει γρήγορα, ίσως και ταχύτερα από ό,τι την περιμένουμε. Θα εξαπλωθεί ταχύτατα, διότι δεν υπάρχει τήρηση μέτρων. Και διότι πολλά μέτρα δεν προβλέπονται, αλλά και όσα προβλέπονται έχω το φόβο ότι τηρούνται πλημελώς, για να μην πω ότι δεν τηρούνται καθόλου. Και θα έχει μια πολύ γρήγορη εξάπλωση, που σημαίνει ότι οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν. Οι νεότεροι μέσω από αυτή τη διαδικασία θα ανοσοποιηθούν. Οι μεγαλύτεροι ενώ τους άνω των 50-55, που είναι περίπου 500 με 600 χιλιάδες ανεμβολίαστοι ακόμα,
αυτοί θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Και από εκεί θα υπάρξουν και απώλειες. Άρα δηλαδή μπορεί να, μ. Βασίλη, μπορεί να δούμε εικόνες να γεμίζουν οι ΜΕΘ πάλι μέσα στο 15 Αύγουστο. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Είπαμε ότι η μετάλλαξη αυτή διασφύρεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη. Ταχύτερα. Δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Δηλαδή στην αρχική μορφή ο ιός ήταν ένας πολύ μεταδοτικός. Ο ένας μόλυνε 4. Τώρα εδώ ο ένας μολύνει 8 ή 9. Με τήρηση μέτρων δεν υπάρχει. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί προβλέπονται πολύ λίγα μέτρα και από αυτά τα πολύ λίγα φοβούμε ότι μερικά τηρούνται πλημελώς. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι τα μέτρα, το οποίο ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό σε όλους μας, τα μέτρα για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να τηρούνται όλα. Δεν έχει νόημα δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη τηρούμε τα μέτρα πολύ σωστά στα αεροδρόμια και δεν τα τηρούμε στα σούπερ μάρκετ, δεν θα πετύχουμε κάτι. Θα έχουμε πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Και επειδή εγώ προσωπικά και έγραψα την ίδια μέρα και εδώ μίλησα και στο ραδιόφωνο. Τη μέρα που εγίνονταν έκτακτη σύσκεψη υπό τον κύριο Τσιόδρα για την μετάλλαξη και την επικινδυνότητα που έχει, πήρατε μια απόφαση, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εσείς την εισηγηθήκατε, να μην υπάρχει, όχι εσείς προσωπικά, ενώ η Επιτροπή, να φύγει η μάσκα. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή τα μηνύματα δεν ήταν αντιφατικά? Και ερώτημα, μήπως τώρα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους εδώ και τώρα, αφού γίνονται όλα αυτά? Δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά και να λέμε δεν τρέχει τίποτα. Θα σας πω αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη. Εμείς είπαμε όχι μάσκα σε εξωτερικούς χώρους όταν δεν υπάρχει συνωστισμός. Όταν ναι, γεγονός. Υπόθεση, δείτε πώς πήραμε εμείς το μήνυμα μας. Μήπως ήταν λάθος το μήνυμα. Μάσκα. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μόνος του και περπατάει και είναι σε απόσταση άλλοι άνθρωποι μέσα στο κατά καλό καιρό, δεν έχει νόημα να φορά μάσκα. Ουδέποτε είχε. Ήταν πάντοτε μια υπερβολή, η οποία υπερβολή ήταν αναγκαία κάποια χρονική στιγμή για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, γιατί δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε με τίποτα πέρσι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όταν επελήφθη αυτή η απόφαση. Αυτή τη στιγμή με τους μισούς ενήλικες, γιατί οι μισοί ενήλικες είναι περίπου εμβολιασμένοι στη χώρα μας. Mm-hmm. Η διατήρηση αυτού του μέτρου είναι πολύ μεγάλη υπερβολή. Και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως από τη στιγμή μας που είπαμε ότι αυτό μπορούμε να μην το τηρούμε, μπορούμε να μην τηρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Διότι έχουμε μάθει ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή υπάρχει μία σταδιακή άρση η οποία προχωρά εφόσον τα βήματα γίνονται με σταθερότητα και με μια συνέπεια. Άρα από το δε φορώ μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, έχουμε πανηγύρια ανεξέλεγκτα, τότε βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, υπονομεύεται όλη η προσπάθεια. Κύριε Πρόεδρε, με τα εμβόλια λέτε θα τα καταφέρουμε. Είστε αισιόδοξος. Το λέω αυτό γιατί εδώ και 15 μέρες είχαμε αντιστροφή των ποσοστών των μονοδοσάκηδων με τους διδοσάκηδες. Δηλαδή, μέχρι 15 Ιουνίου στις 100.000 το 60-65% ήταν η πρώτη δόση και το 35% η δεύτερη. Και πλέον, μέχρι και το Σάββατο, είχαμε να είναι οι περισσότεροι για τη δεύτερη δόση και λίγοι για την πρώτη. Μόνο την Κυριακή και το Σάββατο, μάλλον που ήταν μικρή, δεν ήταν 90-100.000, μικρότεροι όσοι προσήλθαν το ποσοστό, μόνο αυτό το διήμερο πέρασε μπροστά η πρώτη δόση. Θεωρείτε ότι μπορεί να τον πάρει πάλι, να πάρει μπρος δηλαδή, γιατί θέλει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ακόμα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έτσι είναι, του τείχους ανοσίας εννοώ. Κύριε Σιαδήμα, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δηλαδή πρέπει οι εμβολιαστικοί ρυθμοί να μην πέσουν τους επόμενους 2 μήνες. Αντιθέτως, θα πρέπει και να αυξηθούν. Θα επαναλάβω και πάλι ότι οι άνω των 50-55 ετών που είναι ακόμα ανεμβολίαστοι, και εδώ το ποσοστό των ανεμβολίαστων έχει μειωθεί. Ήταν γύρω στο 30+ πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα είναι γύρω στο 25%. Αλλά και αυτό το 25% πρέπει να σπεύσει και να εμβολιαστεί. Είναι απολύτως αναγκαίο, διότι θα συναντήσουμε πρόβλημα. Ειδικά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και στους ανεμβολίαστους αυτών των ηλικιών, πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν θα το συναντήσουμε το πρόβλημα τον Οκτώβριο. Νωρίτερα θα το συναντήσουμε. Εννοείται και μέσα στο καλοκαίρι μπορεί, ας πούμε, και τέλη Αυγούστου. Κύριε Σκουρή, νωρίτερα. Ας μην το προσδιορίσω. Ναι. Ας μην το προσδιορίσω. Τρέψτε.
Μάλιστα. Σεβαστό. Ναι. Τα πάτε όλα. Τώρα θα αρχίσουμε να ρωτάμε. Θα κάνουμε 15 Αύγουστο, θα κάνουμε διακοπές. Να εμβολιαστούμε για να κάνουμε 15 Αύγουστο. Να εμβολιαστούμε για να πάμε διακοπές. Είναι πολύ απλό και να πούμε και κάτι. Λένε οι άνθρωποι, φοβάμαι γιατί άκουσα ότι ένας έπαθε εκείνο ή δύο πάθανε κάτι άλλο. Ναι. Οι 13.000 σχεδόν άνθρωποι οι οποίοι συνάντησαν τον δημιουργό τους πριν την ώρα τους, δεν τους φοβίζουν. Πώς μπορεί να μας φοβίζει το 1, το 2, το 5, το οποίο πράγματι έχει νόημα, μπορεί να προκαλέσει φόβο. Όταν στη ζυγαριά από την άλλη πλευρά είναι οι 12.000-13.000 και απευθύνομαι, το ξαναλέω, στους άνω των 50-55 ετών που είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν να συναντηθούν με αυτούς τους ανθρώπους. Τα λέτε όλα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, τώρα δεν θέλω να μας πείτε τι λέτε στην Επιτροπή. Υπάρχει ενδεχόμενο τις επόμενες μέρες, για να πάρουμε, θα καταλάβουμε τι γίνεται, να πάρετε κάποια μέτρα. Το θέμα μάσκα το αναλύσατε και ήσταν σαφείς. Και κάποια άλλα μέτρα, για παράδειγμα, αν θέλουμε rapid ή μοριακό έλεγχο για να πάμε στα νησιά, να χρειαζόμαστε και οδικός να πάμε στο χωριό μας ή οπουδήποτε αλλού, αν δεν είναι για τη δουλειά μας. Γιατί θα το έχει δίκιο τώρα. Δηλαδή, πάρε στα νησιά, στα πλοία, αλλά στα κτέλ, στα τρένα και στα γιοταχή δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς χρειάζεται κυρίως. Στα γιοταχή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Σήμερα, άρα λοιπόν και στα λεωφορεία και στα λεωφορεία τρένα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να περιορίσουμε είναι τη μετάδοση μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία κινούνται πλέον με μεγάλες πληρότητες. Και εκεί θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα, γιατί κάποια στιγμή θα βγει και εκεί η μάσκα, δεν θα χωριέται διαρκώς, θα πιούμε ένα νεράκι εκεί πέρα μέσα, καλοκαίρι είναι. Αυτό πρέπει, για μένα δεν έχει διαφορά το πλοίο από το λεωφορείο και από το τρένο. Είναι είδηση. Να σας κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση όμως. Γιατί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αστικά, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν συμβαίνει το ίδιο? Γιατί δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι μέσα, για παράδειγμα, και στη Βαγμένη και οτιδήποτε? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τους ή άλλως θα βρεθούν και στη δουλειά τους και ζουν στην ίδια πόλη. Δεν έχουν μεταδώσει από πόλη σε πόλη. Το πρόβλημά μας είναι από πόλη σε πόλη και όχι διασπορά και εντός. Το λεκανοπέδιο είναι το μισός πληθυσμός της χώρας, θέλω να πω. Έχει το λεκανοπέδιο με τα αστικά μέσα μεταφοράς, αν βάλουμε και τη Θεσσαλονίκη, πάνω από το μισό της χώρας. Ακριβώς, παντού είναι το πρόβλημα. Απλώς προσπαθούμε να περιορίσουμε τις διασπορές από τόπο σε τόπο σε αυτή τη φάση, με αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Είναι είδηση πάντως ότι και στα λεωφορεία και στα τρένα χρειάζεται να γίνει το ίδιο και στα πλοία, αυτό που λέει ο κύριος Εξαδάκτυλος τώρα. Ουσιαστικά τώρα, ναι, δεν μπορεί να μας το πει ο κύριος Εξαδάκτυλος. Φαίνεται ότι την περασμένη εβδομάδα το έχει εισηγηθεί η Επιτροπή, αλλά από εκεί και πέρα ήταν μετά και η απόφαση της κυβέρνησης. Είναι έτσι το τώρα. Ναι, άρα φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι και την κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί, θα μπορούσε να πάει εκεί. Κύριε Πρόεδρε, μιας και λέμε για αποχρεωτικότητα, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται μέσα στον κόσμο, δεν είστε κλεισμένος μέσα σε ένα γραφείο, που πρέπει να είστε βέβαια και στο γραφείο και για το χειρουργείο και για τον ασθενή, αλλά κινείστε και έχετε εικόνα, συζητάτε με τον κόσμο. Αν πατήσει η κυβέρνηση το κουμπί της υποχρεωτικότητας, πέρα και ίσως όπως είπατε όσον αφορά τους υγειονομικούς, θα είναι και ένα μήνυμα και σημειολογικό για να φουλάρουν και οι αριθμοί. Ποιες άλλες ειδικότητες θα μπορούσαν κατά εσάς να συμπεριληφθούν στην υποχρεωτικότητα, ή εκπαιδευτική για παράδειγμα, ή οδηγοί στα μέσα μεταφοράς για παράδειγμα? Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι από τη φύση της εργασίας τους σε επαφή με πολλούς άλλους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, να πούμε το εξής, ότι ο εκπαιδευτικός που είναι ανεμβολίαστος δεν μπορεί να ζητά να εμβολιαστούν τα παιδιά για την δική του προστασία. Ναι. Οφείλει να εμβολιαστεί. Αυτό λέει η λογική. Είναι αυτό που είχε για τους γιατρούς πάντα πριν. Δεν μπορεί ο γιατρός να λέει στον άλλον εμβολιάσου και εγώ που είμαι γιατρός θα σε κάνω καλά, αλλά να προφυλάξουμε τα παράλληλα. Ακριβώς, αλλά εδώ τώρα έχουμε την εξής περίπτωση. Ενήλικοι έρχονται σε επαφή με ανήλικους. Ο εμβολιασμός των ανηλίκων, εάν προκύψει, θα είναι πολύ σποραδικός για τα παιδιά τα οποία έχουν 15 με 17, λέτε, ναι. Ιδιαίτερα νοσήματα για αυτά τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει μετάδοση. Άρα ο ενήλικος που θα μπει σε αυτόν τον πληθυσμό
για να διδάξει, θα πρέπει να είναι προστατευμένος. Αλλιώς θα λειτουργήσει ως μεταδότης και αυτός. Και αυτός μαζί με τους άλλους. Και να πω και κάτι αλλά σχετικά ως μεταδότες θα λειτουργούν και τα παιδιά. Το λέγαμε από την αρχή. Ακριβώς. Από το Σπύρου Παπαδόπουλου το σποτ και το λέμε και τώρα. Ακούω μάλιστα και συναδέλφους σας επιστήμονες, οι οποίοι λένε και τα παιδιά, ακόμα τα πολύ μικρότερα, πρέπει να εμβολιαστούν έστω και εθελοντικά, έστω και χωρίς να είναι υποχρεωτικός αυτός ο εμβολιασμός. Διαφορετικά λένε, έχω ακούσει γνώμες τέτοιες και έχω διαβάσει και στον ξένο τύπο τέτοιες γνώμες, διαφορετικά λένε ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Εφόσον, κύριε Σκουρή, έχουν εμβολιαστεί οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών. Δεν έχουμε, τους μεγάλους το βλέπετε ότι δεν το έχουμε. Τότε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση να εμβολιάσουμε πληθυσμό ο οποίος δεν κινδυνεύει για να καλύψουμε το κενό από την άρνηση πληθυσμού που κινδυνεύει να εμβολιαστεί. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και σχετικά με την υποχρεωτικότητα, θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε πολλούς κλάδους υποχρεωτικότητα για άλλα εμβόλια, η οποία υφίσταται εδώ και καιρό. Οι μάγοι είναι υποχρεωτικό να εμβολιάζονται για την υπατήτητα. Αν δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν μπορούν να εργάζονται. Απλά σε γετονίζει και κανένας δεν το κοιτάζει αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά είναι υποχρεωτικό. Έχετε δίκιο. Θεσμικά δηλαδή είναι έτσι. Και εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά κανείς δεν το ελέγχει, δεν υπάρχει. Τώρα ξέρετε πώς είναι αυτό. Όχι, νομίζω ότι ελέγχεται. Τα βιβλιάρια υγείας είναι το πρώτο που ζητάτε όταν γίνεται έλεγχος και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω την αίσθηση ότι ελέγχεται συστηματικά. Ναι, δηλώνει ένα ναι και τέλειωσε η δουλειά. Ξέρετε πως είναι αυτό τώρα για να είμαστε δίκοι. Το ξέρετε. Δεν το ξέρω. Αυτό επιτρέψτε να σας πω ότι δεν το ξέρω. Έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση, ενώ δηλαδή είναι εκτός πλαίσιου του δικού σας. Αυτό το θέμα τώρα με την εστίαση, το μεικτά και τα COVID free, λέτε να δουλέψει, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω πώς θα λειτουργήσει. Στην πράξη, λέτε, όταν έρθει η ώρα. Ναι, δεν γνωρίζω πώς. Γιατί δεν είναι το παρόντος. Τώρα είμαστε σε εξωτερικούς χώρους, δεν απασχολεί ιδιαιτέρως. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ως εμβολιασμένος θα προτιμούσα να πηγαίνω σε ένα χώρο που να ξέρω ότι πολλοί είναι εμβολιασμένοι. Για να σας προλάβω, εγώ προσωπικά θα επιλέξω χώρους οι οποίοι είναι για εμβολιασμένους. Ναι, για τον εξής λόγο, διότι από όσους εμβολιάζονται, ένα ποσοστό ανθρώπων δεν αποκτούν άμυνα. Και δεν ξέρουμε ποιος έχει αποκτήσει και ποιος δεν έχει αποκτήσει και με ποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσει αυτός που είναι στο 5% που δεν αποκτά άμυνα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έκανε το σωστό βήμα, είναι πολύ καλύτερο να πάει σε ένα χώρο όπου δεν θα εκτεθεί και να βρεθεί να ασθενεί παρά τη θέλησή του. Και εγώ προτιμάω ένα χώρο που όλοι είναι εμβολιασμένοι και βέβαια και το φιλικό μου περιβάλλον και το οικογενειακό είναι εμβολιασμένοι. Οπότε και με τις παρέες μου, αν πάω κάπου, οι παρέες μου θα είναι εμβολιασμένοι. Δεν το λέω αυτό για να δημιουργήσω ένα τείχος, αλλά λέω πως είναι η κατάσταση. Όταν έχω να επιλέξω το αν πρέπει να εμβολιαστώ ή όχι για να σωθώ εντός αγωγικών από τον κορονοϊό και ακόμα περισσότερο από την μετάλλαξη. Εγώ χαίρομαι καταρχήν από τη συζήτηση αυτή ακούν, γιατί θεωρώ ότι ο εφησυχασμός είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει, κύριε Ξαδάκτελε, και ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ότι το εμβόλιο δεν μας καλύπτει απολύτως από τη μετάλλαξη Δέλτα. Το εμβόλιο, χαίρομαι που το αρχής γνωρίζουμε ότι έχει 95% αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι από τους 100 ανθρώπους που εμβολιάζονται, γιατί οποιαδήποτε μορφή του ιού, οι 5 δεν αποκτούν άμυνα. Και γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία. Και οι 8 με το άλλο εμβόλιο, από ό,τι κατάλαβα. Από την και οι 88% είναι 12%. 12%. Είναι, πέφτει λίγο. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να εμβολιαστούν όλοι. Το αντίστοιχο εμβόλιο της γρίπης καλύπτει κατά 70%, δηλαδή 7 στους 10 καλύπτουν. Mm. Για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, γιατί μιλούμε. Ναι. Και επειδή έχουμε πολύ μεταδοτικούς ιούς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμβολιαστούν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Και θέλω να το ξανατονίσω, γίνομαι κουραστικός, το κάνω επίτηδες, το γνωρίζω αυτό. Οι άνω των 55 πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Ανεξαιρέτως, 100% όλοι, εκτός από αυτούς που πάσουν από μια σπάνια κατάσταση ή έχουν μια πολύ ειδική θεραπεία και που μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή πρέπει να το αναβάλουν. Όλοι, αυτούς όλοι, όμως τι λέμε αντιθετικά μηνύματα, κύριε καθηγητά, γιατί κάποια στιγμή λέμε δεν πειράζει να εμβολιαστούν οι νέοι. Βουρ κάτω όλοι. Δεν πειράζει πάνω.
Το κάναμε. Το πιο αντιφατικό μήνυμα για μένα. Δεν το κάναμε εσείς ως Επιτροπή, αλλά το κάναμε. Το κάναμε η πολιτεία, όχι, το κάναμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Όχι, από εμάς. Όχι, κύριε Σκουρή. Δόθηκε δυνατότητα στους νέους να εμβολιαστούν τελευταίοι. Yeah. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, και αυτό δεν αφορά εσάς, αφορά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Αυτό έγινε τον μπρος πίσω με το AstraZeneca. Εκεί χάθηκε έδαφος, να ξέρετε. Εντάξει, χάθηκε τώρα όμως τελείως αυτό. Από εδώ και πέρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, απλώς λέω ότι εκείνη την περίοδο ίσως ήταν κομβικό αυτό σε εκείνο το σημείο. Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε το εξαιρετικό προνόμιο να μπορούμε να εμβολιαστούμε όλοι. Το απίθανο προνόμιο να μπορούμε να διαλέγουμε εμβόλιο. Το καλό σενάριο, κλείνοντας, το καλό σενάριο για εσάς. Το καλό σενάριο για εσάς, κλείνοντας, ποιο είναι όσον αφορά τον εμβολιασμό, να φτάσουμε στο 70% σύν αυτούς που έχουν νοσήσει, είμαστε καλά? Το καλό σενάριο είναι να δούμε αύριο μεθαύριο να προστρέχουν προς εμβολιασμό οι μεγαλύτερες ηλικίες μαζικά. Αυτό δηλαδή το 25% ή 500-600 χιλιάδες ανθρώπων που είναι άνω των 50-55, να τους δούμε να κλείνουν ραντεβού σήμερα το βράδυ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά να συνεχίζουν και οι υπόλοιποι τους ουκούς. Και να δούμε για την πολιτεία να πηγαίνει στα σπίτια αυτών που είναι μεγάλοι και κατάκητοι. Οι μικροί πάνε, κύριε Πρόεδρε, πάνε οι μικροί, έχουν ροή. Αυτοί με τα 150, οι 18-25. Τι μαθαίνετε? Μάλιστα. Αυτό που λέει ο Βασίλης τώρα. Δεν θέλω αυτό, δεν έχουμε χρόνο. Αυτό με τους κατοίκων, γιατί πάνε δύο μήνες που το έγραφα στη Real, που χάλω το σχέδιο, ότι θα μπουν οι ιδιώτες γιατροί. Σήμερα ήρθε η πρόσκληση. Ορίστε. Σήμερα ήρθε. Εγώ το γράφα πριν δύο μήνες. Δεν το λέω για να ευλογήσω γένια και να χαϊδέψω αυτιά δικά μου. Λέω, περάσαν δύο μήνες. Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα αυτό, κύριε Πρόεδρε, και αυτό δεν αφορά εσάς. Κοιτάξτε, θα ήταν ευχής έργο να είχαμε εμβόλια από την πρώτη στιγμή. Θα ήταν ευχής έργο όλα να είχαν γίνει νωρίτερα. Ναι, σε αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε καθυστέρηση. Αλλά σήμερα. Δεν είχαμε εμβόλια για αυτούς που είναι πολύ επικίνδυνο να πεθάνουν, δεν μπορούν να βγουν έξω. Πώς δεν είχαμε εμβόλια? Περιμέναμε το μονοδοσικό ενίκιο. Έχει ένα δίκιο. Κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε ως 30 Ιουλίου που θα είμαστε εδώ. Θέλουμε να το πιστεύουμε. Εσείς θα συνεχίσετε τις συνεδριάσεις κανονικά τώρα μεταξύ σας, όπως συνεχίζατε? Κοιτάξτε, εμείς συνεδριάζουμε τακτικά. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να συνεδριάζουμε πιο τακτικά. Εκεί ήθελα να φτάσω. Μην χρειαστεί να φτάσετε, να προλάβουμε και εμείς να ξεκουραστούμε λίγο για άλλους μας, δηλαδή. Για καλό το λέμε. Λοιπόν. Στο μπράτσο μας είναι, όπως είπατε. Όπου το είπατε, δεν είναι στο χέρι μας, είναι στο μπράτσο μας. είναι το επόμενο διαφημιστικό αυτό που πάτε τώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. Ήμασταν αρκετή ώρα και απαντήσατε, φαντάζομαι, και φανταζόμαστε σε όλα. Είναι ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Και αυτό φαίνεται να ξέρετε από τα μηνύματα των τηλεθεατών και τα τηλεφωνήματά τους. Αυτοί είναι οι τελικοί κριτές και οι καλύτεροι κριτές όλων μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο επί του πιεστηρίου της εβδομάδας. Εμείς εδώ θα είμαστε με τον Βασίλη Σκουρή αύριο και το απόγευμα. Και τον αρχηγό Γιώργο Σιαδή μας, να πω και εγώ. Και τον αρχηγό Γιώργο Σιαδή μας. Κάτσε τώρα, γιατί έχει έρθει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Western. Και ετοιμάζεται τώρα. Western. Με Πάνο Παναγιωτόπουλο. Άγρια Δύση, πολιτική, αλλά Παρασκήνιο, και πολλές ειδήσεις για το τι μέλη γενέστε με τη μετάλλαξη Δέλτα. Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι επί του πιεστηρίου. Ακολουθεί Πάνος Παναγιωτόπουλος, μάλλον επί του Κόντρα. Και το κυριότερο, καλό βράδυ να έχετε, εμείς αύριο ακριβώς σε 7.